Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου με το τμήμα της αυτεπιστασίας ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Δραστήριου Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟΜ και προχωρεί στην γενναία επισκευή τόσο του κοπηλατηρίου όσο και του γυμναστηρίου αυτού του ομίλου. Άλλωστε, αυτή ήταν η δέσμευση αλλά και η επιθυμία του Δημάρχου μας κυρίου Κίτελη. Μπαίνω όμως στον πειρασμό να σας πω ότι παράλληλα με τα έργα αυτά δρομολογούμε την ολοκλήρωση του κολυμβητηρίου στα Θέρμα. Τον επόμενο χρόνο θα είναι έτοιμο και θα δοθεί στους αθλητές της πισίνας να διακριθούν σε όλα τα αθλήματα του υγρού στίβου και μάλιστα έχουμε ήδη τη διάκριση και ευχόμαστε να είναι και Ολυμπιονίκης της αθλήτριας κυρίας Μιρέλας Κοντού. Τι εργασίες περιλαμβάνονται και τι προϋπολογισμού είναι το έργο? Οι εργασίες είναι επισκευής επιχρησμάτων, καθαιρέσεων ό,τι υπάρχει που πρέπει να καθαιρεθεί και επιχρησμάτων και βαφής. Τώρα ο προϋπολογισμός δεν μπορώ να σας πω επακριβώς γιατί γίνεται από το τμήμα της αυτεπιστασίας. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τη Δημοτική Αρχή, το Δήμαρχο μας, το Στρατή τον Κίτελη για την άμεση ανταπόκρισή του. Πραγματικά και το τμήμα των τεχνικών έργων, τον κύριο Τζιμίο, ο οποίος και ο ίδιος ήρθε σήμερα για να δει από κοντά τα έργα. Έχει πάρει η Δημοτική Αρχή πάρα πολύ ζεστά το αίτημά μας για επισκευή των εγκαταστάσεων. Καταλαβαίνετε ότι ο αθλητισμός και ο πρωταθλητισμός χωρίς εγκαταστάσεις είναι σχεδόν αδύνατος. Εμείς έχουμε την τύχη, σαν ναυτικός όμιλος, να έχουμε εξαιρετικές εγκαταστάσεις. Το κοπηλατήριο που βλέπετε ίσως είναι από τα καλύτερα στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, χρειαζόταν συντήρηση. Μετά από πολλά χρόνια, αυτή τη στιγμή θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα σχεδόν καινούριο κοπηλατήριο. Ό,τι εκκρεμότητες είχε επισκευής έχουν ήδη δρομολογηθεί και πιστεύω ότι σε 2 εβδομάδες από τώρα το κοπηλατήριό μας και το γυμναστήριό μας θα είναι ήδη αγνώριστο, ώστε να μπορέσει να υποδεχτεί τα παιδιά, τα νέα ταλέντα και να ξεκινήσουμε κι εμείς να κάνουμε πρόσκοπτα τη δουλειά μας σε πανέμορφες και καλές εγκαταστάσεις, ποιοτικές. Θα σταθώ επίσης σε αυτό που είπε ο κύριος Τζιμής, ο αντιδήμαρχός μας, στην κατασκευή του κολυμβητηρίου. Εμείς, όπως ναυτικός όμιλος, γνωρίζετε ότι έχουμε ένα τμήμα ενεργό εδώ και αρκετά χρόνια, το οποίο έχει φέρει στο παρελθόν δόξες σε αυτό το νησί. Είναι η καρδιά μας του ναυτικού ομίλου, η κολύμβηση και το πόλο. Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία πότε θα ανοίξει το κολυμβητήριο και σήμερα ακούμε πολύ χαρά ότι του χρόνου θα είμαστε σε μια διαδικασία να μπορούμε να σκεφτόμαστε πια και να φέρνουμε παιδιά κοντά σε αυτό το άθλημα και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με αυτά τα νέα. Η αλήθεια είναι ότι κοντά μας εδώ και καιρό έχουν έρθει και γονείς. Ό,τι βλέπετε εδώ ως επισκευές και ως δουλειά, είχαμε τη συμπαράσταση και των γονιών όπου και ήδη έχουν έρθει και έχουν βοηθήσει. Έχουμε πέσει με χέρια και οι ίδιοι να κάνουμε επισκευές και να βάφουμε για να φτιάξουμε το χώρο μας, γιατί θεωρούμε τον όμιλο σπίτι μας και ελπίζουμε και τα παιδιά που έρχονται και αρχίζουν και κάνουν τις εγγραφές τους να μπουν σε αυτό το κλίμα και να αναβιώσουμε και να αλλάξουμε σελίδα στον όμιλο και να δώσουμε την έγκλη που είχε πάντα.